Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Το κανάλι μας είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο έχει σκοπό να δώσει γνώσεις και πληροφορίες στο μέσο άνθρωπο σχετικά με την επιστήμη της ψυχολογίας, σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και το πώς διαχειριζόμαστε σοβαρά ζητήματα όπως τη βία, τον ναρκισισμό και γενικότερα θέματα τα οποία δεν διδασκόμαστε δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε μεγαλώνοντας. Λοιπόν, κάτω από ένα βίντεο στο κανάλι μας βρήκα το εξής σχόλιο. Συγχαρητήρια, λέει, φίλοι, σας παρακολουθώ εδώ και καιρό και με έχετε βοηθήσει πολύ. Αν θέλετε κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ένας σύντροφος, σύζυγος, κακοποιητής φέρεται απέσια στη σύντροφο σαν να τη μισεί. Αυτό το ρωτάω με αφορμή ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη πρόσφατα στη Μυτιλήνη και είχε το θάρρος η κοπέλα, η σύζυγος δηλαδή, που έπεσε θύμα κακοποίησης, να βγει στην κάμερα με το πρόσωπο της και να μιλήσει και να πει ότι φοβάται για τη ζωή τη δική της και του παιδιού της. Και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο άντρας της τη μισεί τόσο. Σας παραθέτω και το σχετικό link. Μου παραθέτει, φίλοι, το link, το οποίο είναι ένα βίντεο που ανέβηκε στο Facebook, στην ιστοσελίδα Aeolos TV, στις 30 Αυγούστου το μεσημέρι, το οποίο έχει τίτλο το βίντεο «Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας θύματος ενδοοικογενειακής βίας με μισή, θέλει να με σκοτώσει και εμένα και το παιδί μου». Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω το σύνδεσμο και για το βίντεο στη σελίδα του Facebook, αλλά και για το βίντεο στην είδηση, η οποία είναι στην ιστοσελίδα Aeolos. Σε αυτό το σημείο, στο δικό μας το βίντεο, θα παραθέσω αυτούς το βίντεο της κοπέλας, βάζοντας όμως μπλερ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η ίδια θέλησε να βγει με το πρόσωπό της στην κάμερα. Μπορώ να υποθέσω ότι ο λόγος που το έκανε είναι για να δουν εκεί στην τοπική κοινωνία, να δουν όλοι οι συγχωριανοί της, όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, ότι αυτή η γυναίκα καταγγέλει δημοσίως ότι ο άνδρας της τη μισεί και θέλει να τη σκοτώσει και ότι νιώθει αβοήθητη για την προστασία της. Νομίζω όμως σε ένα πιο ευρύ επίπεδο, σε ένα πανελλήνιο επίπεδο, όπως το κανάλι μας, καλύτερα να μην αποκαλύψω το πρόσωπό της. Μπορεί με το χειρότερο τρόπο, έτσι όπως πονάω εγώ και υποφέρω, γιατί ξαπλώνω στο κρεβάτι για τους πόνους, δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ να κοιτάξω το παιδί μου, δεν ξέρω γιατί με μισεί τόσο πολύ εμένα, την οικογένειά μου, τα μεγάλα μου, τα παιδιά, το ίδιο το παιδί, που φωνάζει αλλά θα πετύσουν οι τεστ DNA. Θέλω να τιμωρηθεί με το χειρότερο τρόπο, να υποφέρει και να πονάει έτσι όπως πονάω εγώ. Απείλησε πως θα σε σκοτώσει. Και εμένα και το παιδί. Τη συγκεκριμένη μέρα που έγινε το συμβάν, εάν δεν έτρεχε ο ξάδερφός του πίσω από το αυτοκίνητο να τον βγάλει και τον φώναζε, τι κάνεις ρε πάλι, τι είναι αυτά που τις κάνεις, και αν δεν έτρεχε η κυρία να πάρει το παιδί μου και να πατήσω το κουμπί από το κινητό που το είχα ενεργοποιήσει μία μέρα πριν, γιατί είχα περάσει πολλά από το συγκεκριμένο και τον έδινε ευκαιρίες για να διορθωθεί. Σε αυτό το σημείο σταματάω λίγο το βίντεο για να τονίσω το εξής. Λέει η γυναίκα, είχα περάσει πολλά από το συγκεκριμένο και τον έδινα ευκαιρίες για να διορθωθεί. Εάν ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος με τον οποίο έχουμε οποιαδήποτε σχέση, επιδείξει βιαιότητα, μία φορά είναι αρκετή. Δεν του δίνουμε ευκαιρίες. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσεις ότι η σχέση σου, ο γάμος σου δεν είναι υγιή και ότι χρειάζεται να τα τερματίσεις. Το αντιλαμβάνομαι. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για μία γυναίκα να πάρει απόφαση να χωρίσει. Ειδικά όταν χωρίζει για δεύτερη φορά και όταν χωρίζει από έναν εξαιρετικά βίαιο σύντροφο. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν την πρώτη φορά χώρισε ή χείρεψε, αλλά να φέρει τα μεγάλα της παιδιά. Λέει, αυτός μισεί εμένα,
μισή τους γονείς μου και τα μεγάλα μου παιδιά. Και προφανώς έχει ένα μικρό παιδί με αυτή τη γυναίκα, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνεστε από τη συνέντευξη, τα μπιπς τα έχει βάλει στο σελίδα, αμφισβητεί και την πατρότητα αυτού του παιδιού και λέει: «Γυναίκα, θα κάνω τεστ DNA». Ακούω αυτά που λέει η γυναίκα, ακούω αυτά που λέει: «Θέλω να βασανιστεί, θέλω να τιμωρηθεί, θέλω να βασανιστεί περισσότερο από όσο βασανίζομαι εγώ». Δεν θέλω να τα κατακρίνω αυτά που λέει, θέλω όμως να πω ότι το mindset, ο τρόπος σκέψης, ο οποίος θα μας βοηθήσει οπωσδήποτε να ξεφύγουμε από έναν κακοποιητή και εμείς και τα παιδιά μας, είναι να βάλουμε ως πρώτο και μοναδικό στόχο να γλιτώσουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Να κόψουμε κάθε επαφή και σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν βάζουμε ως πρώτο στόχο το να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος, τότε δεν μπορούμε να επιτύχουμε το πιο σημαντικό από όλα, που είναι η προστασία μας. Είναι εξαιρετικά περίπλοκη η ψυχολογία των θυμάτων. Εξαιρετικά περίπλοκη. Των θητών η ψυχολογία εντός εισαγωγικών είναι πάρα πολύ απλοϊκή. Οι θήτες είναι άνθρωποι γεμάτοι βία μέσα τους, οι οποίοι βγάζουν αυτή τη βία στους έξω τους και εκεί που τους παίρνει. Γιατί έχουν βία αυτοί οι άνθρωποι, έχουν βία επειδή δεν κάνουν καμία απολύτως δουλειά να διαχειριστούν τις συγκρούσεις μέσα τους. Δεν κάνουν δουλειά ούτως ώστε να ζητήσουν και να πάρουν βοήθεια για να θεραπεύσουν τα τραύματα τους. Δεν κάνουν δουλειά για να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Δεν κάνουν δουλειά για να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τη συμπεριφορά τους. Οι θήτες είναι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν πεισματικά να λειτουργούν σαν μικρά παιδιά, τα οποία αντιδρούν χωρίς να βάζουν τη λογική που δεν έχουν τα μικρά παιδιά, την ίδια λογική που μπορεί να έχει ένας ενήλικας, μπροστά από τις συμπεριφορές τους. Είναι κατάπτυστοι οι θήτες. Πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρούνται και αυστηρά. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε την κοινωνία από την κακία και την επιθετικότητα τους. Όμως, μεγάλο ρόλο στην αποτροπή της συνεχιζόμενης συνθήκης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μεγάλο ρόλο στην ανατροπή θα παίξει και η ατομική αλλαγή του κάθε θύματος στον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόβλημα με τη βία στην οικογένεια και τη βία προς το ίδιο και προς εξαρτώμενους από αυτό, όπως μικρά παιδιά. Το σκεπτικό «θέλω να τιμωρηθεί και να βασανίζεται όσο βασανίζομαι», όσο και αν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε, όσο και αν είναι φυσικό να το νιώσουμε ή να το σκεφτούμε, δεν μας οδηγεί στο να προστατευτούμε ουσιαστικά. Αυτό που θα μας οδηγήσει στο να προστατευτούμε ουσιαστικά είναι να το πάρουμε τελεσίδικα απόφαση, να έχουμε τη λεγόμενη ριζική αποδοχή, radical acceptance, ότι η σχέση μας είναι τοξική, ο σύντροφος μας είναι ένας βίος άνθρωπος ο οποίος μας χτυπάει, μας απειλεί πως θα μας σκοτώσει και πραγματοποιεί τις απειλές του, και να σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Να πατήσω το κουμπί από το κινητό που το είχα ενεργοποιήσει μία μέρα πριν, γιατί είχα περάσει πολλά από το συγκεκριμένο και τον έδινε ευκαιρίες για να διορθωθεί. Δεν θα ζούσαμε ούτε εγώ ούτε το παιδί. Τον είχε πιάσει αμόκ. Δεν ξέρω το λόγο. Γιατί να υποστηρίξω τους γονείς μου που τους έβριζε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που τον είχα συγχωρήσει, πίστεψε το δικηγόρο του, τον είχε βάλει και υπέγραψε χαρτί ότι δεν θα μου ξανασυμβεί το οτιδήποτε. Και στο άλλο δικαστήριο πίστεψε τον ξάδερφό του που με παρακαλούσε, 2 ώρες με είχε απ' έξω, ότι αυτός θα με υποστηρίξει άμα ξανασυμβεί το οτιδήποτε και αυτός θα με στηρίξει. Μετά από το συμβάν δεν ενδιαφέρθηκε κανένας τους να με πάρει να ρωτήσει πώς είμαι εγώ και πώς είναι το παιδί του. Ένας βίος άνθρωπος δεν αλλάζει, δεν θεραπεύεται εντός εισαγωγικών, επειδή η βία δεν είναι αρρώστια, η βία είναι ηθική επιλογή,
με το να υποσχεθεί ο δικηγόρος του ότι δεν θα το ξανακάνει, με το να υπογράψει ένα χαρτί στον δικηγόρο του ότι δεν θα το ξανακάνει και με το να το στηρίξει ένα συγγενής του, ο οποίος θα πει: αν πάει να σε ξαναδείρει, εγώ θα το σταματήσω. Παρόλο που η κοπέλα είπε ότι σε αυτό το τελευταίο περιστατικό, ο ξάδερφος του που της είχε υποσχεθεί ότι θα το σταματήσει, θα τη σώσει, πήγε να βοηθήσει τέλος πάντων. Δεν αλλάζει ένας βίος άνθρωπος ούτε με υποσχέσεις, ούτε με υπογραφές, ούτε από το φόβο της επικείμενης τιμωρίας εάν τυχόν το ξαναπράξει. Ένας βίος άνθρωπος σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να αλλάξει, και λέω σε ελάχιστες περιπτώσεις γιατί οι άνθρωποι που έχουν μια τέτοια προσωπικότητα έχουν πολύ ανθεκτικά στοιχεία κακοήθους ναρκισισμού, μπορεί να έχουν και στοιχεία ψυχοπαθητικά και να μην έχουν καμία απολύτως διάθεση να αλλάξουν. Μιλάμε για προσωπικότητες εξαιρετικά προβληματικές. Για προσωπικότητες οι οποίες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουν μόνο τους άλλους ως εχθρούς τους και να μην αναλαμβάνουν καμία απολύτως προσωπική ευθύνη. Και αυτές οι προσωπικότητες επίσης δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πουν ψέματα και δεν έχουν κανένα θέμα να υποσχεθούν κάτι και να μην το τηρήσουν, να θετήσουν τις υποσχέσεις τους. Και επίσης δεν βιώνουν συναισθηματική ενσυναίσθηση. Μπορεί να έχουν τη γνωστική ενσυναίσθηση και να καταλάβουν ότι αν εγώ υποσχεθώ στη γυναίκα μου, στη σύντροφο μου, στον τάδε, στον παρατάδε, ότι θα αλλάξω, εάν κάνω επίκληση στο συναίσθημα θα έχω το αποτέλεσμα που επιθυμώ. Αυτή είναι γνωστική ενσυναίσθηση. Δεν έχουν όμως τη συναισθηματική ενσυναίσθηση να στενοχωρηθούν επειδή στενοχωρούν τους άλλους και να νιώσουν τα άσχημα συναισθήματα που επιφέρουν οι πράξεις τους πάνω στους άλλους. Κανένας. Σε έχει χτυπήσει και όταν είσαι έγκυος? Ναι, αλλά όχι τόσο έντονα. Απλώς είχαμε τις βρισιές και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε πώς ξεκινά και πώς κλιμακώνεται η βία. Ξεκινάει από λεκτική βία, ξεκινάει από βρισιές, ξεκινάει από σπροξήματα, ξεκινάει από μικρής έντασης σωματική βία και κλιμακώνεται. Να μην αφήνουμε να φτάσουμε στο σημείο της φυσικής βίας, μάλιστα και στο σημείο που μπορεί να μας σκοτώσει κάποιος, προτού να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αντιληφθούμε ότι αυτή η σχέση είναι επικίνδυνη. Είχε και άλλα περιστατικά, δηλαδή στα 3 χρόνια που ήσασταν μαζί. Είχε και άλλα περιστατικά, είχε περιστατικά και με την πρώην, που η κοπέλα παντρεύτηκε, έχει κάνει άλλη οικογένεια, έχει και άλλο παιδάκι, έχει και εκείνος ο συγκεκριμένος έχει ακόμα ένα παιδί, 5 χρονών. Ναι, είχαν γίνει πολλά περιστατικά. Ένας άνθρωπος δεν γίνεται βίαιος εν μία νυχτή. Ένας άνθρωπος γίνεται βίαιος μεγαλώνοντας και εξελισσόμενος. Γι' αυτό πολλές φορές οι ψυχολόγοι, όταν μιλάμε για παιδιά στη σχολική ηλικία και στην εφηβεία, που παρουσιάζουν τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στους γονείς, ούτως ώστε να κάνουν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ούτως ώστε αυτό να μην εξελιχθεί και να μην παγιωθεί στην προσωπικότητα του μικρού παιδιού, μεγαλώνοντας να είναι βίαιο. Δεν είμαι ειδική παιδοψυχολόγος, αλλά εδώ στο κανάλι μας έχουμε πολλά βίντεο μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδη, η οποία είναι ειδική παιδοψυχολόγος, είναι και ειδική παιδοψυχολόγος, όπου μιλάει για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το playlist με τα βίντεο που έχουμε τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, μαθαίνεις το ιστορικό του, λαμβάνεις υπόψη το ιστορικό του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι βίαιος και τον έχει χωρίσει η γυναίκα του γιατί είναι βίαιος, την έχει χωρίσει ο άνδρας της γιατί ήταν βίαιη, δεν θα παραδεχθεί ότι είναι βίαιος και έχει πρόβλημα. Θα σου πει: ήταν ένας παλιάνθρωπος ο πρώην, ήταν μια παλιογυναίκα η πρώην και με έφερε στα όρια μου και ξέφυγα λίγο. Ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε έντονα και το θεωρούμε ως μια τεράστια κόκκινη σημαία να έχει περιστατικά βία στο παρελθόν του ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε εμείς τώρα. Η γυναίκα λέει ότι είναι 3 χρόνια μαζί και το παιδάκι τους είναι 2 χρόνια. Και λέει ότι υπήρχε και προηγούμενος γάμος, τον οποίο υπήρχε βία.
Λέει. Λέει επειδή δεν γνωρίζω προσωπικό στην περίπτωση και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Με αφορμή το ερώτημα της φίλης, αναλύω αυτά που είπε η κοπελά, τα εξηγώ, δίνω ψυχοεκπαιδευτικές προεκτάσεις σε αυτά που είπε, για να πάρουμε μαθήματα από τα δικά της παθήματα. Και να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας από τέτοιες καταστάσεις. Η πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική από την αντιμετώπιση και τη θεραπεία έπειτα. Εννοείται θα κάνουμε αντιμετώπιση, εννοείται θα κάνουμε θεραπεία, αλλά ας δώσουμε περισσή έμφαση στην πρόληψη. Και αυτό το κανάλι έχει σκοπό να βοηθήσει στην πρόληψη κυρίως πρωτίστως. Και να μιλήσει και για θεραπεία και για αντιμετώπιση, αλλά κυρίως στην πρόληψη. Ζητάω την τιμωρία του. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Δεν γίνεται να είναι ελεύθερος και εγώ να κάθομαι κλειδωμένη μέσα. Μου είπε δεν φοβάται ούτε τον εισαγγελέα, ούτε την αστυνομία, ούτε και τη φυλακή. Δεν τον νοιάζει. Και ότι θα με σκοτώσει. Γιατί να μείνουν τα παιδιά μου έξω, γιατί να γυρνάει αυτός έξω και εγώ να είμαι κλειδωμένη μέσα. Γιατί... Όταν με σκοτώσει θα τον πάρουν μέσα. Τι φταίω. Δεν ξέρω. Ο φόβος της γυναίκας αυτής είναι απολύτως κατανοητός και απολύτως φυσιολογικός. Έχει κάθε λόγο να φοβάται ότι θα τη σκοτώσει. Κάθε λόγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε απειλεί ότι θα σε σκοτώσει, είναι εξαιρετικά πιθανόν να σε σκοτώσει. Παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές. Εάν ένας άνθρωπος μας απειλεί ότι θα μας βλάψει, είναι πολύ πιθανό να το πράξει. Δεν παίρνουμε στα χαλαρά τις απειλές. Μιλάω για όλους εμάς. Η γυναίκα αυτή είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίρνει στα χαλαρά πλέον τις απειλές. Στο παρελθόν έχει πει και η ίδια προηγουμένως στη συνέντευξή της, στις δηλώσεις της, ότι είχε δώσει πολλές ευκαιρίες. Πλέον το αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνος. Τώρα, τα ερωτήματα που θέτει, γιατί αυτός να είναι ελεύθερος και αυτή να κρύβεται στο σπίτι της, είναι δόκιμα ερωτήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το δίκαιο όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία. Δεν είμαι νομικός, δεν είναι ο δικός μου τομέας αυτός, όμως όντως γίνονται παράδοξα πράγματα, παράλογα πράγματα. Από τη μια έχουμε τη Μακαρίτη σαν την Κυριακή, η οποία σκοτώθηκε από το θήτη της έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου πήγε να καταγγείλει τις απειλές, και από την άλλη έχουμε την περίπτωση πατεράδων, μιας ομάδας πατεράδων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ψευδώς ότι κακοποίησαν τα παιδιά τους και μάλιστα με τη συνέργεια ανθρώπων που φέρουν τον τίτλο του ψυχολόγου, οι οποίοι συνέταξαν ψευδείς εκθέσεις ότι και καλά κακοποίησαν τα παιδιά τους σεξουαλικά προκειμένου να εδραιώσουν τη γονική αποξένωση που έκαναν οι αποξενώτριες μητέρες. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου έχουμε χάσει κυριολεκτικά τον μπούσουλα. Αλλάζουν οι νομοθεσίες. Αλλάζουν υποτίθεται για καλό σκοπό. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εφαρμόζονται οι νομοθεσίες, η επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας, ειδικά σε μικρά μέρη όπου γνωρίζω ένας τον άλλον, είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος ο τρόπος που εφαρμόζονται οι νομοθεσίες. Ξαναλέω, δεν είμαι νομικός. Αυτά που λέω σε αυτό το κομμάτι του βίντεο είναι οι δικές μου προσωπικές ανησυχίες ως γυναίκα, ως μητέρα, ως ένας άνθρωπος που ζει σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχει ατιμωρησία, ναι, και είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πέφτουν στα μαλακά και κάποιοι όχι. Δεν είναι η δική μου δουλειά να αλλάξω την νομοθεσία και τον τρόπο που εφαρμόζεται η νομοθεσία, όμως οφείλω να εκφράσω την άποψή μου ότι όντως δεν γίνεται ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Και πρέπει ως κοινωνία συλλογικά να απαιτήσουμε να γίνεται ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας, όχι επιλεκτική. Στα σχόλια θα διαβάσω και τη δική σας άποψη γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί με μισεί τόσο πολύ. Βγάζει μίσος απέναντι μου, εγώ τον βοηθούσα παντού. Η γυναίκα διερωτάται γιατί τη μισεί τόσο πολύ. Δεν ξέρει, λέει, γιατί τη μισεί τόσο πολύ.
λέει ξεκάθαρα ότι βγάζει μίσος απέναντί της. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος που μας εξυβρίζει, που μας χτυπάει, που μας απειλεί πως θα μας σκοτώσει, είναι μίσος που βγάζει απέναντί μας, δεν είναι αγάπη. Και λέει ότι εγώ το βοηθούσα παντού. Δεν υπάρχει λογική στον παραλογισμό των κακοποιητών. Δεν μας μισεί κάποιος επειδή εμείς είμαστε αξιομίσητοι. Δεν μας σκοτώνει κάποιος επειδή εμείς είμαστε άξιοι σκοτωμού. Η βία αφορά αποκλειστικά το βίαιο άτομο. Το βίαιο άτομο είναι βίαιο και βγάζει βία. Ο κακοποιητής είναι ένας άνθρωπος γεμάτος μίσος και βγάζει μίσος. Ό,τι έχει μέσα του θα βγάλει ο άλλος. Αν έχει αγάπη μέσα του, θα βγάλει αγάπη. Αν έχει μίσος μέσα του, μίσος θα βγάλει. Γι' αυτό φωνάζω τόσο πολύ για την ορθή επιλογή συντρόφου από την αρχή. Και ότι καλύτερα να είσαι μόνος σου, να είσαι μόνη σου, παρά να είσαι με έναν άνθρωπο που σε κακοποιεί, που απειλεί να σε σκοτώσει, που σε σκοτώνει κιόλας, και έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πάνω σου μίσος, ενώ εσύ προσπαθείς να τον βοηθήσεις. Και όση βοήθεια και να δώσουμε, όση αγάπη και να δώσουμε σε έναν κακοποιητικό άνθρωπο, δεν πρόκειται ποτέ ούτε να μας αγαπήσει, ούτε να μας εκτιμήσει. Αυτός εξυβρίζει και τη μητέρα του παιδιού του και το ίδιο το παιδί του. Πάμε να δούμε τι λέει για το παιδί. Δεν τον έχω δώσει ποτέ το δικαίωμα ούτε να με βρίζει συνέχεια. Τον μιλάω και με αποκαλεί. Φωνάζει το μωρό. Το ίδιο το μωρό. Τώρα γυναικός 24 μηνών. Μάλιστα. 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 Και ο μικρός τον λατρεύει. Τον λατρεύει. Τα μωρά είναι αθώα. Τα μωρά, όποιον τους παρουσιάσουμε για καλό μπαμπά, για καλή μαμά, αυτόν θα λατρέψουν. Δυστυχώς. Γι' αυτό φωνάζω να προσέχουμε ποιον άνθρωπο κάνουμε πατέρα, ποιον άνθρωπο κάνουμε μητέρα. Δεν είναι απλό πράγμα το να κάνεις παιδί. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω ένα επεισόδιο από το podcast που μιλάει για τη γονεϊκότητα, πότε είναι έτοιμος κάποιος να γίνει γονέας. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει ενδελεχές ψάξιμο προτού αποφασίσουμε ότι θα φέρουμε παιδιά στον κόσμο με έναν άνδρα, με μια γυναίκα μαζί. Αν εμείς φέρουμε παιδιά στον κόσμο με έναν κακοποιητικό άνθρωπο, καταδικάζουμε αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν, να λατρέψουν έναν κακοποιητικό άνθρωπο. Επειδή ξαναλέω, τα μωρά είναι αθώα. Τα μωρά είναι όπως τα κατοικίδια. Το κατοικίδιο ενός ανθρώπου κακοποιητικού δεν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος που τον φροντίζει είναι κακοποιητικός. Είναι loyal. Έτσι και τα μωρά λατρεύουν το γονιό τους, όποιος και αν είναι. Ειδικά σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες. Σε αυτή την ηλικία μεταξύ βρέφους και νηπίου. Θέλω την τιμωρία του. Αυτό δεν θέλω, κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Μισό λεπτό, μόνο να μας πείτε πώς έγινε το περιστατικό, θέλουμε να καταλάβουμε. Όλα τα περιστατικά γίνονται εντελώς ξαφνικά. Εντελώς δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Ρωτάει δημοσιογράφος πώς έγινε το περιστατικό και πολύ φυσικά, γιατί έτσι είναι, απαντάει το θύμα, ότι όλα τα περιστατικά βίας γίνονται ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο. Γι' αυτό όταν ζούμε με ένα βίαιο άνθρωπο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεφύγουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω πως η γραμμή 15900 είναι η εθνική γραμμή για αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια στην Ελλάδα και η γραμμή 1440 είναι η εθνική γραμμή για την αντιμετώπιση της βίας στην Κύπρο. Και αν ζείτε οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη ή στον κόσμο, ψάξτε να βρείτε το National Hotline για το Domestic Abuse, την εθνική γραμμή άμεσης βοήθειας για τη βία στην οικογένεια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω επίσης το βίντεο από μια πραγματική μαρτυρία γυναίκας, η οποία φιλοξενήθηκε για 9 μήνες σε καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών. Υπάρχουν δομές τις οποίες πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε όταν τις χρειαζόμαστε και να μην καθόμαστε ούτε λεπτό παραπάνω με έναν κακοποιητή, με μία κακοποιήτρια, αφού αντιληφθούμε ότι πρόκειται περί κακοποιητού. Ζήτω τους γονείς μου και τα παιδιά μου, όταν τους υποστηρίξω, μου το είπε. Τους υποστηρίζεις ξανά, τώρα θα δεις τι θα πάθεις, θα σε τελειώσω. Θα σε εξαφανίσω, θα σε πνίξω και σένα και το. Ποιος είναι το παιδί σου?
όποιος απειλεί ότι θα ασκήσει βία εναντίον μας είναι εξαιρετικά πιθανόν να το πράξει. Και πού σας χτύπησε? Στον αυχένα, στο πρόσωπο, στο κεφάλι, γιατί ζαλίζομαι. Νομίζω ότι έχω καρφιά μέσα. Μου έχεις, λογικά πρέπει να είναι μετατόπιση, αλλά πρέπει να είναι και σπασίματα, γιατί πονάει όλο μου το σώμα, με χτύπαγε με μπουνιές στο σώμα. Περιγράφει η κοπέλα τα χτυπήματα και τις σωματικές βλάβες. Και παρόλα αυτά σου έβαλε και μήνυση. Μου έκανε και μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Το θράσος του δηλαδή είναι ασυγχώρητος. Δεν γίνεται. Εγώ ξέρω, ένας άνθρωπος όταν σου δίνει ευκαιρίες, πρέπει να προσπαθήσεις για το καλύτερο. Και όχι να γίνεις χειρότερος και να το κακοποιείς έτσι. Και κατέθεσε και μήνυση εναντίον της. Ένα σύνηθες σπορ των κακοποιητών, των ναρκισσιστών, η δικομανία. Δεν φτάνει που κακοποιούν τα θύματά τους, κάνουν και μηνύσεις από πάνω. Στέκομαι στο τελευταίο που είπε η κοπέλα, ότι άμα δίνεις ευκαιρίες σε κάποιον, πρέπει να αλλάξεις και όχι να το σκοτώσεις και από πάνω. Η ευκαιρία δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Το να δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους που μας έχουν αποδείξει ότι είναι επικίνδυνοι, δεν θα τους κάνει ακίνδυνους. Καμία δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν κακοποιητικό άνθρωπο, μπας και σώσουμε ζωές. Εδώ θέλω να σας πω ότι τώρα φτιάχνοντας το βίντεο είδα και διάβασα ότι προφυλακίστηκε ο σύντροφος της γυναίκας αυτής και ότι θα προσαχθεί σε δίκη. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, ξαναλέω, στο πώς επιλέγουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο θα κάνουμε παιδιά, με τον οποίο θα συγκατοικήσουμε, με τον οποίο θα κάνουμε οικογένεια. Δίνουμε πάρα πολύ προσοχή στην αρχή στις κόκκινες σημαίες. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι για το πώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε στην αρχή μιας γνωριμίας τι τύπο προσωπικότητας μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αν είναι καλοήθης ή κακοήθης, πάρα πολλά βίντεο. Όποιος παρακολουθεί καθημερινά το κανάλι μας, έχουμε πάνω από 5.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία άπτονται των θεμάτων αυτών και το κάθε βίντεο είναι χρήσιμο με τον τρόπο του. Αν μια γυναίκα βρίσκεται μέσα σε έναν κακοποιητικό γάμο ή κακοποιητική σχέση, αν οποιοδήποτε άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο, πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να ζητήσει βοήθεια και να μην καθίσει να δίνει ευκαιρίες και να δίνει έτσι την ευκαιρία στον κακοποιητή του να τον αποτελειώσει. Χρειαζόμαστε πολλή εκπαίδευση ως κοινωνία για να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο και να βάζουμε πάνω απ' όλα την προστασία των ανθρώπων, την προστασία των γυναικών, των ανδρών, των παιδιών, πάνω από τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πρέπει και τα μη, τι θα πει ο κόσμος αν χωρίσω ξανά, μα είναι ο πατέρας του παιδιού μου, μα. Επίσης, η λεκτική βία προμηνύει και φυσική βία. Μηδενική ανοχή σε κανενός είδους βία, μηδενική ανοχή σε εξύβριση από τον σύντροφό μας, μηδενική ανοχή σε κακοποιητικό λόγο, μηδενική ανοχή σε προμηνύματα φυσικής βίας, σε σπροξιές, σε στριμώγματα στην άκρη του τοίχου, σε στριμώγματα πάνω στα τζάμια. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα δεν με έδιρε, με έσπρωξε πάνω στον τζάμι και με απείλησε και αυτό συνιστά βία. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ με το σοβαρότατο πρόβλημα του κολλήματος που έχουμε εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ως προς του να διατηρήσουμε την οικογένεια μας, το γάμο μας, τη συγκατοίκηση μας, τη συμβίωση μας, έστω και αν αυτή είναι προβληματική. Η ελληνική κοινωνία κατακρίνει τους ανθρώπους που χωρίζουν και ειδικά αν χωρίσουν και δεύτερη και τρίτη φορά τους κατακρίνει ακόμη περισσότερο. Και αυτό συνιστά ένα σοβαρότατο εμπόδιο στο να εξυγιένουν οι άνθρωποι τις σχέσεις τους. Γιατί δεν μπορείς να έχεις υγιή σχέση με έναν κακοποιητικό άνθρωπο μόνο να χωρίσεις και να γλιτώσεις από έναν κακοποιητικό άνθρωπο. Πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους ως κοινωνία
να κοροϊδεύουμε τα μέλη μας που δεν είναι παντρεμένοι, τα μέλη μας που είναι χωρισμένοι και δεν έχουν ξαναπαντρευτεί, τα μέλη μας που δεν έκαναν παιδιά, και να βάζουμε ταμπέλες και ετικέτες στον καθένα, να σταματήσουμε συνολικά ως κοινωνία να ασχολούμαστε με την κατάκριση των άλλων ανθρώπων και να εστιάσουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό μας κόσμο, να διαχειριστούμε τα δικά μας σκοτάδια και να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Αν ο καθένας από εμάς ξεχωριστά εστιάσει στο να γίνει αυτός καλύτερος άνθρωπος, τότε αυτόματα ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Με την κατάκριση, το κουτσομπολιό, το κούνημα του δαχτύλου, κανένας δεν γίνεται καλύτερος. Είμαι έτσι στενοχωρημένη παρακολουθώντας αυτή τη συνέντευξη. Δεν μπορώ να έχω μία γνώμη ως ψυχολόγος για τον τύπο της προσωπικότητας της κοπέλας. Μπορώ όμως να έχω μια ξεκάθαρη γνώμη για τον τύπο της προσωπικότητας του κακοποιητή, να νιώθω ανακούφιση για το γεγονός ότι προφυλακίστηκε και δεν είναι έξω ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο βίος, τόσο επικίνδυνος, το έχει αποδείξει και έχει απειλήσει πως θα σκοτώσει και την κοπέλα και το μωρό τους. Τώρα, υπάρχει πολύ συχνά η περίπτωση να είναι δύο άνθρωποι μαζί. Ο ένας να είναι σωματικά βίαιος και ο άλλος να είναι ψυχολογικά βίαιος. Οπότε η κοινωνία, η κοινή γνώμη θα δει μόνο τη σωματική βία. Δεν θα διακρίνει τη ψυχική βία. Και ιδιαίτερα τη ψυχική βία την αδιόρατη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν μπορώ να γνωρίζω το στυλ της προσωπικότητας της κοπέλας. Ούτε τα κίνητρά της πίσω από τη δημόσια δήλωση. Όπως σας είπα, εγώ έχω σκιάσει το πρόσωπό της και δεν αποκαλύπτω την ταυτότητά της. Λοιπόν, δεν επαναθυματοποιώ το θύμα σε καμία περίπτωση, αλλά λέω ότι εσείς που ακούτε, που μου στέλνετε χιλιάδες email, κυριολεκτικά χιλιάδες email και μηνύματα, ότι μεγαλώσατε μέσα σε σπίτια στο οποίο ο πατέρας σας χτυπούσε τη μάνα σας και η μάνα σας δεν χώριζε τον πατέρα σας για το καλό σας και για σας και για να έχετε μια καλύτερη ζωή και του έδινε ευκαιρίες συνέχεια παρόλο που τις αποδείκνυε συνεχώς ότι δεν γινόταν καλότερος άνθρωπος με τις ευκαιρίες, και ξαναλέω, κανείς παλιά άνθρωπος δεν γίνεται καλύτερος επειδή του έδωσες ευκαιρία. Όλοι εσείς οι οποίοι μεγαλώσατε γονιοποιημένα παιδιά, φροντίζοντας την καημένη τη μανούλα που τη δέρνει ο άγριος ο πατέρας, ενώ η μανούλα υποσυνείδητα επέλεγε να παραμένει σε εκείνο το γάμο για να συνεχίσει το τοξικό μπαλέτο ή το τοξικό ταγκό των δύο ναρκισιστών μαζί. Ένας ναρκισιστής ο οποίος να είναι πιο ξεκάθαρος, πιο δυναμικός ναρκισιστής, αυτός που δίνει το ξύλο, και ένας ναρκισιστής ο οποίος να είναι πιο κεκαλυμμένος, πιο κρυφός ναρκισιστής, εκείνος ο οποίος κάνει μόνο ψυχολογικό πόλεμο υποδόριο. Για σας το λέω αυτό. Δεν γνωρίζω την περίπτωση της κοπέλας, δεν το λέω αυτό για την κοπέλα. Μιλάω γενικώς. Γενικώς λέω ότι μία γυναίκα η οποία έχει υγιές στυλ προσωπικότητας και η οποία δεν είναι εμπλεγμένη σε μία τοξική σχέση ανταγωνιστική με τον κακοποιητή σύζυγό της και να είναι και οι δύο ναρκισιστές μαζί, με το που θα τη χτυπήσει, με το που θα την απειλήσει ότι θα τη σκοτώσει, με το που θα αποδείξει ότι είναι βίος, το χωρίζει. Και δεν την νοιάζει τι θα πει η κοινωνία. Δεν την νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ξαναλέω, δεν κατηγορώ την κοπέλα. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να γνωρίζω ποιες ήταν οι δυναμικές της σχέσης της. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η δική της ψυχική συνθήκη. Η ίδια λέει την ώρα που δίνει τη συνέντευξη ότι είναι ζαλισμένη και νιώθει σαν να έχει καρφιά στο κεφάλι της. Ο λόγος που κάνω αυτή την παρατήρηση είναι επειδή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να συγυρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας, όσοι άνθρωποι μεγαλώσαμε μέσα σε οικογένειες που ήταν δύο νάρκισοι μαζί οι γονείς μας, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε αυτή τη δυναμική. Γι' αυτό το λέω. Γιατί το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, το θύμα που τρώει το ξύλο και τις βρισχές, αλλά που παράλληλα παραμένει σε αυτή τη σχέση γιατί είναι επίσης ναρκισιστικό πρόσωπο, κρυφά ναρκισιστικό πρόσωπο, ευάλωτος ναρκισιστής, και διατηρεί αυτή την αρρώστια
δεν είναι άμυρο ευθυνών. Όχι γιατί το έδερε ο θήτης, αλλά δεν είναι άμυρο ευθυνών για τη συνθήκη στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά του. Μου φάνηκε ότι η γυναίκα αυτή στις δηλώσεις που έκανε σαν να έχει μια μικρή ελπίδα να αλλάξει ο άνδρας της. Ίσως μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε να ήταν επηρεασμένος από τον τρόπο που σκεφτόταν μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην τον ξαναπάρει πίσω, γιατί τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πολλή παιδεία σε αυτό το τόπο. Πολλή παιδεία. Και να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του ρόλου της μητέρας. Όχι ως αγία ελληνική οικογένεια να αγιοποιούμε τη μητέρα μόνο επειδή γέννησε. Όχι. Μητέρα είσαι όταν είσαι μητρική προς τα παιδιά σου. Πατέρας είσαι όταν είσαι πατρικός προς τα παιδιά σου. Μητρική σημαίνει προστατευτική, σημαίνει αγαπητική, φροντιστική. Και όχι να κοιτάς πάνω απ' όλα πώς θα κατασκοτωθείς με τον ναρκισσιστή, τον άλλο που είσαστε μαζί ζευγάρι και πώς θα τον εκδικηθείς και πώς θα βγεις από πάνω. Ξαναλέω, είναι γενικές αυτές οι γνώμες, δεν έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο περιστατικό. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά με αγγίζουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά για λόγους που έχω εξηγήσει και σε αυτό το βίντεο και σε προηγούμενα βίντεο. Αν είστε καινούριος εδώ και σας άρεσε το περιεχόμενο, πατήστε εγγραφή και υπάρχουν πολλά βίντεο σχετικά και άλλα βίντεο στο οποία δεν έχω τόση ένταση. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Σας χαιρετώ. Σας αγαπώ.